Ευχαριστήσω όλους τους φίλους και συμπαίχτες του πατέρα μου που διοργάνωσαν αυτό το τουρνά. Είναι τιμή για εμάς που είμαστε εδώ και μας κάλεσε σε αυτή την εκδήλωση. Είναι ένα τουρνά όπου κρατάει ζωντανή τη μνήμη του πατέρα μας και θεωρώ και είμαι σίγουρος βασικά ότι η μνήμη του πατέρα μου θα μείνει χαραγμένη και ζωντανή σε όλους εδώ πέρα αλλά και σε όλη την Πρέβεζα. Είδαμε να παίζεις και εσύ πρώτη φορά. Πρώτη φορά, ναι. Το έκανα προς τιμή του πατέρα μου και πήγαμε τους συμπαίχτες που πήγαινε όταν έπαιζε ο πατέρας μου στα τουρνουά. Και κερδίσατε. Ναι, κερδίσαμε. Σκέφτεσαι να το συνεχίσεις? Θα δείξει. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η αποδοχή που είχε ο πατέρας μου στην κοινωνία και στο αγαπημένο του άθλημα. Μέσα στη θλίψη μας χαιρόμαστε για αυτή την αγάπη που δείχνουν στη μνήμη του πατέρα μου και αυτό το τουρνουά που διοργανώνεται για τον πατέρα μου. Και εσύ ακολούθησες τα χνάρια του μπαμπά στο ποδόσφαιρο, όπως και ο Παύλος, αλλά σας βλέπουμε σήμερα και συμμετέχετε. Ναι, ναι, θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε, παρόλο που δεν το είχαμε ακολουθήσει, αλλά θα το αγαπήσουμε γιατί αγαπούσαμε πάντοτε ό,τι αγαπούσε και ο πατέρας μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να ζήσετε, να το θυμόσαστε. Ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε ένα φιλικό τουρνουά στη μνήμη του αγαπημένου μας φίλου και μέλους του Συλλόγου Πετάνκ Πρέβεζας, τον αγαπητό μας Γιώργο Φραγκούλη, που δυστυχώς πλέον δεν είναι μαζί μας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Το ελάχιστο που μπορούμε να ζωγραφίσουμε, να το πω έτσι, με αυτήν την εικόνα εδώ πέρα, το αγαπημένο του άθλημα, που ήταν κάθε μέρα εδώ, με το χαβαλέ του, με τις φωνές του, με το γέλιο του. Ένας άνθρωπος όλο ζωή έφυγε ξαφνικά από κοντά μας. Φαντάζομαι ότι είναι κάπου ψηλά τώρα και μας βλέπει όλους. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι είναι κάπου ψηλά όσοι μας έχουν αφήσει και μας παρακολουθούν και θα χαίρονται. Είναι το ελάχιστο, όπως είπα, που μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μαζευτήκαμε να τιμήσουμε τον Γιώργο πάρα πολλά άτομα. Έρθαν και οι αγαπητοί φίλοι από τα Γιάννενα, ο Σύλλογος των Ιωαννίνων. Ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε τα παιδιά του εδώ και μάλιστα να αγωνίζονται για πρώτη φορά από ό,τι μας είπαν. Βεβαίως και ο Παύλος και ο Κώστας είναι εδώ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Ο Παύλος αγωνίστηκε κιόλας, όπως είπατε, ενάντια στη δική μου την ομάδα και φαίνεται ο Γιώργος μάλλον του είχε αφήσει σημειώσεις για το άθλημα και κέρδισε, έχει προκριθεί στην επόμενη φάση. Να είναι η αιωνία του η μνήμη. Να μας παρακολουθούν από εκεί ψηλά και να χαίρονται για αυτά που κάνουμε εδώ στο Σύλλογο, για αυτά που θα κάνει ο Παύλος στην πορεία του και γενικά να έχουμε όλη αγάπη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ωραία. Δυστυχώς χάσαμε έναν φίλο, εγώ συγγενή, συνάδελφο, καλό παίχτη. Η παρουσία του σε καθημερινή βάση έδινε άλλο τέμπο στο παιχνίδι. Η λευκαδίτικη προφορά, τα ωραία του πειράγματα ήταν αυτά που καθόριζαν την καθημερινή βάση στο παιχνίδι μας αυτό. Θα τον θυμόμαστε όλοι με πολύ αγάπη, έναν αξιόλογο παίχτη. Θέλω λίγο να θυμηθείτε κάτι από τον Γιώργο τον Φραγκούλη που σας έχει έτσι μείνει στο μυαλό σαν σκέψη. Όπως είπα και προηγουμένως, αυτό το λευκαδίτικο το πείραγμα που είχε το παιχνίδι αυτό, γιατί όπως ξέρετε εδώ έρχομαστε 2 ώρες για να περάσουμε ωραία, να ξεχάσουμε προβλήματα. Αυτός με την παρουσία του, αυτά τα προβλήματα τα έλυνε με το λόγο του και με το χιούμορ του. Ήταν πολύ έξυπνο άτομο και τον θυμόμαστε πάντα, όπως σας είπα. Πάντως σήμερα, κύριε Δημητρίου, είδαμε και τα 2 παιδιά εδώ,
και τον Παύλο και τον Κώστα, και μάλιστα ο Παύλος φαίνεται να έχει πάρει έτσι τα χνάρια του, του Γιώργου Φραγκούλη. Πιστεύω να είναι συνεχιστής του πατέρα του, διότι όπως αυτό το παιχνίδι, όπως ξέρουμε όλοι, είναι πρεβεζάρικο πλέον και είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην Ελλάδα, όπως ξέρετε όλοι, είναι ο σύλλογος της Πρέβεζας. Εύχομαι να συνεχίσουν, αν όχι δύο, τουλάχιστον ο ένας, να συνεχίσει το παιχνίδι του πατέρα του. Έχουμε αγάπη, αγάπη, αγάπη. Πόνια και καλούς αγώνες και καλή επιτυχία στην προσπαθία μας. Λοιπόν, θα κρατήσουμε αυτό για τον Παύλο που είναι ουδέτερος. Εντάξει. Λοιπόν. Ο Γιώργος, έχεις μάθει αυτό το κόψιμο, τι να σου πω. Είναι το μαχαίρι, δεν είναι καλό, πως δεν τρέχεις να τρέξεις. Είστε στην εγωρία.